Μαέστρο κύριο Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος μας τιμά με την παρουσία του. Παρακαλείτε ο κύριος Σταύρος Ξαρχάκος να προσέλθει στη σκηνή. Παρακαλείται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, κύριος Αναστάσιος Ηλιόπουλος, να αναγνώσει την ομόφωνη απόφαση του σώματος. Εντιμότατοι άρχοντες, ανοσιολογιότατε πρωτοσύγγελε εκπρόσωπε του Συμβεβαιωτάτου Μητροπολίτου, αγαπητοί προσκεκλημένοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Πολυτάλαντε, αγαπητέ τιμόμενε κύριε Ξαρχάκο, παρακαλώ δεχθείτε την ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του οποίου την τιμή έχω να εκπροσωπώ ως πρόεδρός του. Σας εύχομαι, υπολίουχος, έφορος και προστάτης της πόλεως Καλαμάτας, Παναγία η Παπαντή, να σας χαρίζει ατομική και οικογενειακή υγεία και ευτυχία, να σας φωτίζει, να μετατρέπετε τους ψήθυρους της καρδιάς των Ελλήνων σε έργα τέχνης, ώστε να αποτελέσουν μια λαμπρή σελίδα στη μεγάλη ιστορία του ελληνικού πολιτισμού. Σας ευχαριστώ. Ελληνική Δημοκρατία, νομός Μεσσηνίας, Δήμος Καλαμάτας. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καλαμάτας στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024 με την αναγγελία από τον Δήμαρχο ότι ο μουσικοσυνθέτης και μαέστρος Σταύρος Ξαρχάκος θα επισκεφθεί την πόλη μας και θα παρουσιάσει συναυλία στο πλαίσιο της τελετής των εγγενείων του Ανοιχτού Θεάτρου Καλαμάτας, αποφασίζει ομόφωνα όπως απονεμηθεί η τιμητική διάκριση του μεταλλίου τιμής και ευπηρίας του Δήμου της Καλαμάτας στον μουσικοσυνθέτη και μαέστρο Σταύρο Ξαρχάκο. Ως ένδειξη βαθυτά της τιμής προς το πρόσωπό του για την προσφορά του στην τέχνη και τον πολιτισμό από το σύνολο των συνδημοτών μας, ο Δήμαρχος Καλαμάτας Αθανάσιος Παναγιώτου Βασιλόπουλος, ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αναστάσιος Νικολάου Ηλιόπουλος. Παρακαλείται ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου να επιδώσει στον κύριο Ξαρχάκο το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Παρακαλείται ο Δήμαρχος Καλαμάτας κύριος Αθανάσιος Βασιλόπουλος να απευθύνει προσφώνηση. Αξιότιμοι προσκεκλημένοι, σήμερα είναι μια ξεχωριστή ημέρα για την πόλη μας. Ο Δήμος Καλαμάτας με βαθιά ευγνωμοσύνη και θαυμασμό αποδίδει για πρώτη φορά το μετάλλιο τιμής και ευπηρίας σε ένα σπουδαίο Έλληνα.
έναν άνθρωπο που με τη δημιουργία του, το ήθος του και τη διαχρονική του προσφορά αφήνει ανεξίτηλο το αποτύπωμά του στο πολιτιστικό χάρτη της πατρίδας μας. Με ιδιαίτερη τιμή και χαρά τιμούμε τον Σταύρο Ξαρχάκο, έναν από τους σημαντικότερους συνθέτες της χώρας μας, ένα καλλιτέχνη που συμβάλλει με το έργο του σε μια άλλου είδους παγκοσμιοποίηση της ελληνικής μουσικής. Ασυμβίβαστος, υπερασπίζεται με είδος και ακεραιότητα τις αρχές του, μένοντας πιστός στις αξίες της τέχνης, της αλήθειας και της ελευθερίας έκφρασης, δημιουργώντας με τις νότες του συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λόγια. Αγαπητέ κύριε Ξαρχάκο, εκ μέρους όλων των Καλαματιανών θα ήθελα να σας εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες μας. Η μουσική σας αποτελεί φάρο για τον πολιτισμό μας και πηγή έμπνευση για όλους μας. Η Καλαμάτα, ένας τόπος με βαθιά πολιτιστική παράδοση, νιώθει υπερηφάνεια που σας τιμά σήμερα. Σας ευχαριστούμε για την πλούσια κληρονομιά που αφήνετε στις επόμενες γενιές και σας ευχόμαστε από καρδιάς να συνεχίσετε με την ίδια δημιουργική δύναμη και ανησυχία να μας χαρίζετε συγκινήσεις και υπέροχες στιγμές. Με μεγάλη τιμή και σεβασμό σας αποδίδουμε το μετάλλιο τιμής και ευπηρίας του Δήμου Καλαμάτας. Σας ευχαριστώ. Παρακαλείται ο Δήμαρχος κ. Θανάσης Βασιλόπουλος να επιδώσει στον κ. Ξαρχάκο τα συμβολικά ενθυμήματα της απόψινής εκδήλωσης. Το μετάλλιο τιμής και ευπηρίας του Δήμου Καλαμάτα ως ένδειξη βαθύτατης τιμής προς το πρόσωπό του για την προσφορά του στην τέχνη και τον πολιτισμό από το Σύνολο των Συνδημοτών μας. Παρακαλείται επίσης ο Δήμαρχος να επιδώσει αντίγραφο της προειδοποιήσεως στα Ευρωπαϊκά Σαυλάς του πρώτου επίσημου διπλωματικού κειμένου των επαναστατημένων Ελλήνων που εκδόθηκε στην Καλαμάτα στις 23 Μαρτίου 1821. Παρακαλείται ο κύριος Σταύρος Ξαρχάκος για την αντιφώνησή του. Αξιότιμοι κύριοι Δήμαρχοι, αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, καταλαβαίνετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις η συγκίνηση περισσεύει. Είναι μεγάλη τιμή για μένα. Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Με το τόσο πλούσιο υψηλό πολιτισμό που έχει, κάποτε έπρεπε να αποκτήσει και ένα θέατρο και το απέκτησε. Ας γίνει πόρος έλξης για όλους τους κατοίκους Καλαμάτας. Εύχομαι βέβαια να προσέξετε όχι παραστάσεις μόνο διασκεδαστικές αλλά και ψυχαγωγικές. Νομίζω ότι έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ το αισθητήριο των Καλαματιανών. Χρωστάμε σε αυτούς ψυχαγωγικές παραστάσεις. Και κάτι τελευταίο. Αισθάνομαι περήφανος
για την καταγωγή μου. Από εκεί που ξεκίνησε, η Επανάσταση του 1821. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε μεγάλη μου τιμή. Κυρίες και κύριοι, η απόψινή τελετή θα ολοκληρωθεί με συναυλία που θα διευθύνει ο μουσικός συνθέτης και μαέστρος Σταύρος Ξαρχάκος, γνωστό του τίμα την πόλη μας και λαμπρίνει το νέο πολιτιστικό στολίδι της. Σας ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας. Καλή σας ακρόαση. Yeah.
σβησμένη σκοτωτιά. Έχανα το πόνο μου κουράγιο, στην αγάπη μου έβαλα φωτιά. Μαύρος βαρύς ο ουρανός, απόψε πουρές να έρθεις. Είναι μεγάλος ο καημός.
Φάρες Παντελής Γιάλας. Και στο πιάνο και το τραγούδι ο Νεοκλής Νεοφυτίδης. Κυρός Αΐα. Ζαχαρίας Καρούνης. Στον ήχο για εσάς ο Μανώλης Ολλανδέζος. Υπολείπτης stage Άγγελος Ηλιαπίκος. Και στα φώτα ο Γιώργος Ρώμας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.